είπατε είναι προκλητική παραβίαση του συντάγματος. Του άρθρου 19 του συντάγματος. Προκλητική παραβίαση του άρθρου 19 του συντάγματος. Και ξέρετε, η παραβίαση ενός άρθρου, όχι μόνο αυτό που έρχεται να πλικοδοτήσει τη δυνατότητα της ελεύθερης επικοινωνίας, της επικοινωνίας με κάθε τρόπο να πλικοδοτήσει με τον απόλυτο χαρακτήρα. Αλλά το ένα άρθρο συνδέεται με το άλλο, κυρία Γιάμαλη, με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με τη ζωή του ανθρώπου, με την ιδιωτικότητά του. Το ζήτημα που είναι πολιτικό και η μήτρα είναι μία, κυρία Γιάμαλη. Η μήτρα λέγεται Πρωθυπουργός της χώρας, Πρωθυπουργικό Κέντρο. Αυτή η μήτρα γέννησε το όλο πρόβλημα. Εάν αυτό δεν το αντιληφθούμε, είναι σαν να συμμετέχουμε. Μέχρι τώρα τελικά ξέρετε ποιος ήξερε ότι παρακολουθεί τον κύριο Σανδρουλάκης και ο κύριος Κουκάκης. Εικάζω οι παρεπιθέντες. Όχι, όχι, παρακαλώ. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ δεν το ήξερα. Τότε γιατί ήθελε την ΕΕΠ δική σου. Καλείται ότι προφανώς θα το ήξερε ο κ. Κοντολέων. Μα ο κ. Κοντολέων στην Επιτροπή είπε ότι δεν το ήξερε. Ούτε αυτός το ήξερε. Προφανώς μπορεί να το ήξερε, με συγχωρείτε, ο κ. Υπουργός Επικρατείας. Μα και αυτός δηλώνει ότι δεν το ήξερε. Ποιος το ήξερε, κυρία Γιάμαλη, η Δακικιάρογλου. Δεν το ήξερε ούτε αυτή. Συμπέρασμα. Να δέστε πώς φαίνεται ένα ιστός. Να μην γνωρίζει κανένας. Το ήξεραν, κυρία Γιάμαλη, το ήξεραν. Έχει επιλέξει να ασκεί μια εξουσία, όχι απλώς πρωθυπουργό και τελική, αλλά όπως σωστά είπε ο Δημήτρης Σεβαστάκης, αυλικού χαρακτήρα, βασιλική. Με άλλα λόγια, εγώ τα σχεδιάζω, εγώ τα παρακολουθώ και εγώ αποφασίζω. Αυτή είναι η μήτρα που γεννάει τα τέρατα.